αυτή την τελευταία συνάντηση για αυτή τη χρονιά, η σημερινή παρουσίαση είναι αφιερωμένη σε ένα γαλλικό αφήγημα της Σοσάνα Μπουκόψα, Ας Κάπα, που είναι τα αρχικά του ονόματός της, Έλεν Κάλμους, αναζητώντας τη χαμένη ταυτότητα, ένα Εβραιόπουλο στη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που μετέφρασε ο Γιώργος Ξενάριος για λογαριασμό των εκδόσεων Στερέωμα. Όταν διαβάσει κανείς τον τίτλο του βιβλίου, θεωρεί ότι πρόκειται για μια ακόμα ιστορία Εβραίων από τις χιλιάδες που διαβάζουμε στα βιβλία και βλέπουμε στο σινεμά, το Ολοκαύτωμα κτλ. Όμως αυτή που παρουσιάζεται σήμερα έχει κάτι που την ξεχωρίζει και την κάνει σημαντική. Αν προσέξατε καλά, αποκάλυψα το βιβλίο αφήγημα και όχι μυθιστόρημα, πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για αληθινή ιστορία, την ιστορία ενός Εβραιόπουλου, του μικρού Γκι Μπραν, που γεννήθηκε το 1941 στη Γαλλία, που ήταν κατεχόμενη η Γαλλία από τη Γερμανία, και υιοθετήθηκε από τη Δεσποινίδα Μπραν, μια διευθύντρια παιδικού σταθμού. Τώρα το υιοθετήθηκε, βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά. Επί πολλά χρόνια αναζητούσε την πραγματική μητέρα του, κάνοντας επίμονες έρευνες για την αλήθεια της καταγωγής του. Και 40 χρόνια μετά θα βρει τη μητέρα του, αλλά εκείνη θα αρνηθεί να του μιλήσει για το οδυνηρό παρελθόν της. Το αφήγημα έγραψε η Σοσάνα Μπουκόψα, η οποία βασίστηκε στα αρχεία που έθεσε στη διάθεσή της ο ίδιος ο ήρωας της ιστορίας, από ό,τι μπόρεσε και μάζεψε με πάρα πολύ κόπο και επιμονή, αλλά έχει στηριχθεί και σε πραγματικά αρχεία της αστυνομίας, της εβραϊκής κοινότητας, των δήμων της κατεχόμενης Γαλλίας, έτσι που ασχολήθηκε η ίδια. Έκανε 3 χρόνια να γράψει αυτό το βιβλίο βασισμένο σε ντοκουμέντα. Είναι μια εσωτερική μαρτυρία, ένα είδος εξήγησης που δόθηκε μεταξύ 2 αντιμαχωμένων πλευρών και που η συγγραφέας κατορθώνει να ανασυνθέσει με τη συγγραφική της δυνότητα χωρίς προκατάληψη και να ρίξει ένα συγκινητικό φως στην παιδική ηλικία μέσα στην ντροπιαστική δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά πριν σας πω για την ιστορία, νομίζω ότι πρέπει να σας μιλήσω λίγο και για την συγγραφέα. Είναι Γαλλίδα λοιπόν, γεννημένη στο Σφάξ της Τινησίας το 1959. 4 χρόνια αργότερα η οικογένεια μετακομίζει στο Παρίσι και σε ηλικία 17 ετών μεταναστεύει στο Ισραήλ ως Εβραία, όπου θα σπουδάσει μαθηματικά. Επιστρέφει οριστικά στο Παρίσι σε ηλικία 21 ετών. Και λέει, έχει πει κατά καιρούς ότι ήξερε από μικρή ότι θα γίνει συγγραφέας και ότι κάποτε θα γράψει και έλεγε ότι όπως η γιαγιά της έπλεκε πόντους, φανταστείτε μια γιαγιά παραδοσιακή, εκείνη θα έπλεκε λέξεις. Έχει γράψει πολλά μυθιστορήματα και εδώ μπορείτε να τα δείτε, δηλαδή όντως έγινε συγγραφέας. Έχει γράψει σενάρια για τον κινηματογράφο και έχει δημιουργήσει πολλά ντοκιμαντέρ, μεταξύ των οποίων ένα τελευταίο το 2014 για τα παιδιά που τους ονομάζει «Μικροί ήρωες» του γκέτο της Βαρσοβίας, που όπως ξέρετε ήταν ένα από τα πιο φοβερά γκέτο και στο οποίο υπέφεραν μύρια όσα οι Εβραίοι. Επίσης μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά βιβλία της, δεν έχει ξαναμεταφραστεί. Και τώρα ας μιλήσουμε για την ιστορία. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος άνοιξε πληγές στο σώμα της Ευρώπης που παραμένουν ανοιχτές ακόμη και σήμερα. Πέρα από τα εκατομμύρια των νεκρών, είτε στα πεδία των μαχών, είτε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, είτε στους μαζικούς βομβαρδισμούς αμάχων, χιλιάδες οικογένειες, ειδικότερα Εβραίων, διαλύθηκαν και διαμελίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους μεγάλο αριθμό από ορφανά παιδιά,
που μεγάλωσαν στη σκιά της ιστορίας, στερημένα από την ίδια τους την ταυτότητα, γιατί στην προσπάθεια να τα σώσουν ή να τα κρύψουν, δεν έλεγαν ότι είναι Εβραιόπουλα, τους έδιναν άλλη ταυτότητα. Ειδικότερα στη Γαλλία, όπου κατέφυγαν πάρα πολλές εβραϊκές οικογένειες, όταν ο ναζισμός άρχισε να δείχνει το τερατώδες πρόσωπό του, κυρίως από τη Γερμανία και την Αυστρία, η δημιουργία του καθεστώτος του Βυσί συνέβαλε ακόμη περισσότερο στην καλλιέργεια της κρυψίνειας και της ενοχής, αφού ο αντισημιτισμός έγινε σταδιακά επίσημη πολιτική της κυβέρνησης του στρατάρχη Πετάν, με τον ορισμό του ποιος θεωρείται Εβραίος, τι δουλειά επιτρέπεται να κάνει και άλλα τέτοια. Έλεγε λοιπόν ότι εάν έχεις από τους τέσσερις παππούδες έστω και ένας να είναι Εβραίος, είσαι Εβραίος. Και οι δουλειές που επιτρέπονταν να κάνουν δεν ήταν ούτε του γιατρού ούτε του δικηγόρου, μπορούσαν να είναι απλώς έμποροι και τέτοια πράγματα. Ξέρουμε λοιπόν από την αρχή του πολέμου ότι ο Πετέν, που είχε πιστεί ότι η Ευρώπη θα γίνει γερμανική, είχε κάνει συμφωνία με τον Χίτλερ, ευελπιστώντας ότι η Γαλλία θα πάθει έτσι μικρότερη καταστροφή. Είναι αυτό το παράδοξο της ιστορίας με τον Πετέν, γιατί ήταν ο ήρωας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και σε αυτό τον πόλεμο που τον κάλεσε η πατρίδα να αναλάβει την εξουσία ως έμπειρο ήρωα, αυτός φοβήθηκε πάρα πολύ, κατάλαβε ότι ο Χίτλερ θα καταπιεί την Ευρώπη και συνθηκολόγησε. Στις 16 Ιουνίου αναμεταδίδεται από το γαλλικό ραδιόφωνο η πρώτη περίφημη έκκληση του Πετάν, που έλεγε «πρέπει να σταματήσουμε να πολεμάμε», δηλαδή τους προέτρεπε να μην αντισταθούν, που συμπληρώνει την άλλη μέρα ότι με σφιγμένη καρδιά, λέει, πρέπει να πάψουν οι εχθροπραξίες. Εδώ βλέπουμε την περίφημη συνάντηση του Πετάν αριστερά με τον Χίτλερ, μπροστά στον σε έναν από τους SS, τους πολύ μεγάλους στρατηγούς, ο Γκέμπελς νομίζω ότι είναι. Και έτσι αρχίζει για τη Γαλλία ο τυφώνας της άτακτης υποχώρησης. Και όλοι θα έχετε δει τις εικόνες από τα φιλμ των ανθρώπων που έφευγαν φορτώνοντας κάρα, ποδήλατα, αυτοκίνητα και κάποια στιγμή μένανε και από βενζίνη και συνεχίζανε με τα πόδια. Μεταφέρεται η έδρα του κράτους στο Βυσί, και η Γαλλία χωρίζεται σε δύο ζώνες, την κατεχόμενη Γαλλία, την οποία ήλεγε πλήρως ο Χίτλερ, και περιλάμβανε από τη μέση και προς το βορρά, και την ελεύθερη, soi-disant ελεύθερη ζώνη, που ήταν ο νότος και η οποία μπορεί να θεωρείται ελεύθερη, αλλά υπήρχε τρομερός έλεγχος για να περάσει τα σύνορα. Και δεύτερον, ο Χίτλερ είχε εγκαταστήσει τεράστιο δίκτυο πρακτόρων, γιατί είχε πάντα στο νου του να καταλάβει ολόκληρη τη Γαλλία. Λόγω αυτής της υποχρεωτικής μετακίνησης, η νεαρή Έλεν Κάλμους από τη Βιέννη, η μετέπειτα μητέρα του μικρού Γκί, βρέθηκε στην Γκρενόμπλ το 1938, όπου την έστειλαν για ασφάλεια οι γονείς της, γιατί είχε συμβεί το Anschluss, η προσάρτηση της Αυστρίας στη Γερμανία, στη χιτλερική Γερμανία. Και τι συνέβαινε, η κοπέλα αλληλογραφούσε με μια γαλλιδούλα και δηλαδή είχαν μια άκρη οι γονείς της και την έστειλαν εκεί να φύγει από την κατάσταση. Και εκεί θα αρχίσει η ιστορία, μια ιστορία εμβληματική, για την ιδιαίτερη ιστορία ενός παιδιού του πολέμου, που όπως είπαμε γεννήθηκε το 1941, μα που δεν γνώρισε τη μάνα του παρά 40 χρόνια μετά, έπειτα από έναν αγώνα που κράτησε σε όλη την ενήλικη ζωή του. Η συγκινητική συνάντηση με τη μητέρα του θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, μα ταυτόχρονα θα τον γεμίσει με απορίες σχετικά με την καταγωγή του, την αληθινή ταυτότητα του πατέρα του, τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ήρθε στον κόσμο και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε στις καλόγριες. Έτσι, αμέσως μετά το θάνατο της μητέρας του, θα ξεκινήσει μια καινούργια έρευνα
σε αναζήτηση του πατέρα του αυτή τη φορά, που και πάλι τον έφερε αντιμέτωπο με την περίπλοκη πραγματικότητα του πολέμου. Η μητέρα του πεθαίνει το 2007 και έχει προλάβει να την γνωρίσει. Η συγγραφέας λοιπόν, η Σωσάνα, θα πλησιάσει τον Γκι Μπραν με ευαισθησία και υπομονή και θα εντρυφήσει στο τεράστιο αρχιακό υλικό της υπόθεσης, που συναντιέται με άλλες γνωστές υποθέσεις της εποχής, με προεξάρχουσα εκείνη των αδελφών Ρομπέρ και Ζεράλντ Φιναλή, για τους οποίους θα μιλήσουμε παρακάτω, γιατί ήταν μία δίκη που συγκλώνησε τη Γαλλία επί χρόνια. 2 χρόνια κράτησε η δίκη και όπως θα δούμε, η Καθολική Εκκλησία που τα είχε βαφτίσει αυτά τα παιδιά, τα Εβραιόπουλα Χριστιανούς, αρνιότανε να τα επιστρέψει στις οικογένειές τους. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της συνεργασίας είναι ένα βιβλίο στο οποίο τα μεγάλα ρεύματα της ιστορίας συναντιούνται με τις προσωπικές ιστορίες ασήμαντων ανθρώπων, παρασύροντάς τους και σκορπώντας τους στα 4 σημεία της γης, που ξεχωρίζει μεταξύ άλλων για το μεγάλο όγκο πληροφοριών σχετικά με τη ζωή υπό το καθεστώς του Βυσσί στη Γαλλία, μαζί βέβαια με πολλές και γλαφυρές πληροφορίες από τον σπαραξικάρδιο ξεριζωμό της μεγάλης και ιδιαίτερα ανεπτυγμένης πολιτιστικά και οικονομικά εβραϊκής κοινότητας της Βιέννης. Εδώ βλέπετε την οικογένεια της Έλεν Κάλμους το 1930 στο εξοχικό τους κοντά σε μια λίμνη. Ήταν μια μεγάλη αστική οικογένεια, ευτυχισμένη. Εδώ βλέπουμε τους γονείς της, που είναι πια αρκετά συνοφριωμένη γιατί έχει αρχίσει να εξαπλώνεται ο ναζισμός. Και εδώ βλέπουμε τη γιαγιά, τη μητέρα και τα 2 παιδιά, όπως βλέπετε το αστικό ντύσιμο που φοράγανε τα ναυτικά, τα αγοράκια. Τέλος πάντων, μια ευτυχισμένη οικογένεια που διαλύεται. Η ιστορία του Γκι ξεκινάει, όπως είπαμε, κατά κάποιο τρόπο το 1938, όταν η μελλοντική μητέρα του Γκι, η Έλεν, σε ηλικία μόλις 17 ετών, καταφεύγει μόνη της στη Γαλλία, με την υπόλοιπη οικογένεια να μένει πίσω, έως ότου καταφέρουν και εκείνοι να γλιτώσουν, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, φεύγοντας για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 3 χρόνια αργότερα, το 1941, με το κόκκινο G του εβραϊκού στίγματος, στο διαβατήριο, το βλέπετε εκείνο, το έβαζαν σε όλες τις ταυτότητες των Εβραίων. Και εδώ πέρα, μέσα στα αρχεία του, στα αρχεία του Γκι, βρέθηκε το διαβατήριο της μητέρας του και το διαβατήριο του πατέρα του. Και στο μπροστινό μέρος είχαν αυτό το κόκκινο G. Όχι τον πατέρα του. Ναι. Συγγνώμη, της Έλεν. Ναι. Είναι οι γονείς της Έλεν. Συγγνώμη, ναι. Ο πατέρας του είναι μια πολύ τραγική ιστορία. Πάρα πολύ άσχημη. Έχουμε στο μεταξύ παρακολουθήσει με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο το δράμα της εβραϊκής κοινότητας της Βιέννης μέσα από την περιπέτεια της οικογένειας των Κάλμους, καθώς ο ναζιστικός κλοιός κλείνει γύρω τους με στέρηση δικαιωμάτων, απολύσεις, δεσμεύσεις περιουσιών και τραπεζικών λογαριασμών, έως και απροκάλυπτη χρήση βίας στους δρόμους. Σε πρώτη φάση τους υποχρέωσαν να δηλώσουν ό,τι έχουν στην τράπεζα, μετά να δηλώσουν ό,τι έχουν από κοσμήματα, πίνακες και όλα αυτά ήταν καταγεγραμμένα. Και μετά άρχισε η βία στους δρόμους που σπάγανε τα καταστήματα των Εβραίων κτλ. Η περιπλάνηση της Έλεν στη Γαλλία πριν από την έναρξη της γερμανικής επίθεσης, αλλά και κατά τους πρώτους μήνες της κατοχής, είναι από τις πιο ζωντανές και εντυπωσιακές σελίδες του βιβλίου, με τις εικόνες πανικού και χάους που επικρατούν, ενώ όσο παράλληλα συγκροτείται το ντροπιαστικό καθεστώς του Βυσσί. Γιατί πήγε μεν σε αυτή τη φίλη της, αλλά δεν μπορούσαν ούτε να την κρύψουν, ούτε να την βοηθήσουν, διότι άρχισαν να λένε ότι πρέπει να συγκεντρωθούν οι Εβραίοι. Αυτή λοιπόν θεώρησε καλό να εξαφανιστεί, χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα, και πήγε και έζησε στην είσοδο ενός ξενοδοχείου
και εκεί θα γνωρίσει και τον μελλοντικό πατέρα του Γκί. Στην είσοδο, όχι μέσα στο ξενοδοχείο, ορδές ανθρώπων που μετακινούνται με τα πόδια στην ενδοχώρα προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τα γαλλογερμανικά σύνορα, βρίσκονται αργά ή γρήγορα όμοιροι του καθεστώτος, ζώντας σε συνθήκες απάνθρωπες. Η συγγραφέας παρακολουθεί τόσο την πορεία της Έλεν μέχρι τη φυγή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι το 1946 πια, όσο και την πορεία του πατέρα του Γκί, όπως την αναπλάθει η συγγραφέας ποιητική αδεία, διότι όλα αυτά έγιναν βάσει των ντοκουμέντων που βρέθηκαν και με τις πληροφορίες που συγκέντρωσε, φέρνοντας στο φως τις αντιφάσεις και τα χιλιάδες μικρά δράματα του πολέμου. Μέσα από το ημερολόγιο μιας μοναχής στο μοναστήρι της Παναγίας της Ιών που ήταν στην Γκρενόμπλ, μια νησίδα ασφαλείας μέσα στον κυκλώνα του πολέμου, όπου είχε φιλοξενηθεί η μητέρα του Γκί το 1941, ο Γκί το 2009 πλέον, θα μάθει το όνομα του πατέρα του. Θα μάθει ότι είναι Αλσατός και ονομάζεται Ρενέ Ολ. Όπως θυμάστε, η Αλσατία είχε καταληφθεί από τους Γερμανούς στον πόλεμο του 1870, μετά ξανά έγινε γαλλική στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τώρα ο Χίτλερ προσπαθούσε πάλι να προσαρτήσει την Αλσατία και τη Λορένη. Σιγά σιγά και με τιτάνιες προσπάθειες και αφού στείλει χιλιάδες γράμματα ο Γκί δεξιά και αριστερά, να σας δείξω και το ημερολόγιο της, διότι λέει, όταν ζήτησε από το μοναστήρι να του, όταν έμαθε ότι υπάρχει αυτή η μοναχή και ότι έχει κρατήσει ένα ημερολόγιο, του κόψανε μόνο τις σελίδες που ανέφεραν τη μητέρα του και του στείλανε. Δεν του έδωσαν όλο το ημερολόγιο. Και εδώ πέρα ξεκινάει «Première visite de l'Anne Calmus à Sainte-Joséphine. C'est une petite autrichienne de 20 ans. Και τα λοιπά. Να το διαβάσω από εδώ. En France, depuis 1938, elle a fui l'Autriche après l'Anschluss, tandis que son frère, bientôt suivi de ses parents, gagnait l'Amérique, elle a vécu à Épinal, etc., faisant un peu tous les métiers, jusqu'au moment de la guerre, internée au camp de Neufchâteau, relâchée au moment de la débâcle sans aucun papier d'identité ou les atouts gardés au camp. On les a tous gardés au camp. Elle arriva à Grenoble où elle fit la connaissance d'un Alsacien qui lui promit le mariage. Elle reste au camp de Pontcharra jusqu'à son entrée en août 1941, à la pouponnière de la Tronche, où elle est encore actuellement, mais où elle ne peut rester après le 1er janvier. Pouponnière était εκεί που όταν γεννούσαν τα μωράκια τους δεχόντουσαν. Il faut d'ici là lui trouver une place, trouver une nourrice pour le petit Guy, mettre les papiers en ordre, s'occuper de la location. Δηλαδή, το ρόλο της πρόνοιας, ας πούμε, στην όλη ιστορία τον έπαιξε το μοναστήρι και βέβαια όχι όλες οι μοναχές. Ο Γκί, λοιπόν, σιγά σιγά με τιτάνιες προσπάθειες και αφού στείλει χιλιάδες γράμματα, όταν λέμε χιλιάδες ήταν χιλιάδες, θα κατορθώσει να μάθει λεπτομέρειες για τον τυχοδιώκτη πατέρα του, λοχεία του γαλλικού στρατού που κατέληξε κλέφτης γιατί έκλεβε τα κλινοσκεπάσματα εκεί που είχε καταφύγει, συνεργάτης των Γερμανών και τέλος γκεσταπίτης, κανονικά δήλωσε ότι είναι γερμανικής καταγωγής και το αμέσως άλλο που δεν ήθελαν οι Γερμανοί να τον προσετεριστούν. Συλλαμβάνεται και οδηγείται στο γαλλικό δικαστήριο μετά το τέλος του πολέμου και καταδικάζεται σε πρώτα καταδικάζεται σε όταν καταλαβαίνουν ότι είναι προδότης και ότι μεταφέρει στους Γερμανούς ειδήσεις,
τον καταδικάζουν για εσχάτη προδοσία για 20 χρόνια για θέματα εθνικής ασφαλείας. Το 1942 ο Ρενέ Ολ απελευθερώνεται από τον πρέσβη της Γερμανίας στη Γαλλία, γιατί ο Ρενέ Ολ δήλωσε ότι είναι γερμανικής καταγωγής, οπότε πάει ο Γερμανός πρέσβης και βγάζει όλους τους αλσατούς και τους πηγαίνει στην Κομμανδατούρ κατευθείαν στην Κεστάπο και τους κάνει πια πράκτορες. Από το Γενάρη του 1942 το γαλλικό κράτος παραδίδει στους Γερμανούς τους καταλόγους των καταγεγραμμένων Εβραίων. Και εδώ φαίνεται ο ρόλος που έπαιξε ο Πετάν και το Βισί, το καθεστώς του Βισί. Άρχισαν να φοράνε το κίτρινο άστρο και τελικά η γαλλική αστυνομία, οι νομαρχίες, οι δήμοι ήταν αυτοί που παρέδωσαν τις λίστες στους Γερμανούς. Προκειμένου να αρχίσει η εξόντωσή τους, διότι ήδη είχε αποφασιστεί ότι θα πρέπει να εξοντωθούν. Τον Ιούλιο λοιπόν, 16 και 17 Ιουλίου, λαμβάνει η χώρα η μεγάλη καθαριστική επιχείρηση που είναι γνωστή ως Le Raffle de Velodrome d'Hiver, στο Παρίσι. Είναι και ταινία. Ναι. Το συμβάν. Α, να σας δείξω μερικές φωτογραφίες, έτσι. Ζούσαν εκεί 13.000 περίπου Γάλλοι, χωρίς τουαλέτες. Άρχισαν να γίνονται παντού όλος ο χώρος τουαλέτες. Έκανε φρικτή ζέστη, δεν είχαν νερό, ήταν δηλαδή άθλιες συνθήκες. Και αυτό το συμβάν, έτσι, όταν τέλειωσε ο πόλεμος, έχει καταγραφεί σε μία πλάκα που μπήκε και λέει «Le 16-17 juillet 1942, 13.152 juifs furent arrêtés dans Paris et sa banlieue, déportés et assassinés à Auschwitz, dans le vélodrome d'hiver qui se levait ici, 4.115 enfants, 2.916 femmes, que 1129 hommes furent parqués dans des conditions inhumaines par la police du gouvernement de Vichy. » Τώρα αυτό για να το παραδεχτεί η ίδια Γαλλία και να το γράψει στην πλάκα, καταλαβαίνετε ότι έχει αλλάξει το μάτι της ιστορίας. «Sur ordre des occupants nazis, ceux qui ont tenté de leur venir en aide soient remerciés. Passant, souviens-toi. » Περαστικέ, να το θυμάσαι. Το συμβάν αυτό διχάζει τους πολίτες και θα είναι πολλοί αυτοί που με κίνδυνο της ζωής τους θα σώσουν Εβραίους από τα στρατόπεδα και τις εκτελέσεις. Έχουμε δει χιλιάδες ταινίες και έχουν γραφτεί και πάρα πολλά βιβλία. Η πορεία του Ρενέ Ολ όλο αυτό το διάστημα δεν διαφέρει και πολύ από εκείνη ενός Ναζί. Όταν θα τελειώσει ο πόλεμος, συλλαμβάνεται από τις γαλλικές αρχές, δικάζεται και εκτελείται το 1946 και επέτρεψαν σε όσους είχε βασανίσει στην αστυνομία για να τους αποσπάσει τους αντιστασιακούς που ήξεραν, ας πούμε, ονόματα και πράγματα, αυτούς τους επέτρεψαν να είναι παρόντες στην εκτέλεσή του και πήγανε σχεδόν όλοι όσοι ήταν βασανιστοί, εκτός από μία κοπέλα που δεν μπόρεσε να αντέξει να τον ξαναδεί στη φάτσα. Εν τω μεταξύ, η Έλεν ζει στην Αμερική από το 1946, έχει γίνει δημοσιογράφος, για να φύγει από τη Γαλλία παντρεύτηκε έναν Αμερικανό φαντάρο όταν είχαν έρθει οι Αμερικανοί σύμμαχοι και έκανε ένα δεύτερο γάμο, απόκτησε και ένα δεύτερο γιο. Και το 1980 θα συναντήσει στη Γαλλία τον Γκί. Α, εδώ είναι που δουλεύει ως δημοσιογράφος και εδώ είναι η πρώτη συνάντηση της Έλεν Κάλμους με το γιο της, τον εγγονό της και την ύφη της. Θα τον αγαπήσει πάρα πολύ όταν τον δει, αλλά ποτέ δεν θα του μιλήσει για τη ζωή της, γιατί ήταν ένα κεφάλαιο που προσπαθούσε να το ξεχάσει. Γιατί έζησε κοντά στο παιδί μέχρι το 1946, το παιδί ήταν στο
βρεφοκομείο και στη συνέχεια στον παιδικό σταθμό, όπου η ιδιοκτήτρια του σταθμού, η Δεσποινής Μπραν, που δεν ήταν και παντρεμένη, τον υιοθέτησε μαζί με τους αδελφούς Φιναλή και άλλα 3 παιδιά. Και μένει στη Γαλλία και δεν φεύγει στην Αμερική, ενώ οι γονείς της είχαν φύγει και μπορούσε να φύγει κι αυτή, για να είναι κοντά στο παιδί της. Αλλά μετά, όταν τέλειωσε ο πόλεμος, ένιωσε μάλλον, και λέω μάλλον γιατί ποτέ δεν μίλησε, ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει τη νέα της ζωή έχοντας ένα παιδί από έναν γκεσταπίτη, και εξαφανίζεται, δεν του δίνει κανένα σημείο ζωής και σκεπάζει σκοτάδι την υπόθεση. Έτσι μέχρι που το παιδί γίνεται 20 χρονών και για να φύγει από τα νύχια αυτής της Δεσποινίδος Μπραν πάει και κατατάσσεται στο στρατό και το στέλνει στην Αλγερία. Ο Γκί, που το μόνο που ήθελε ήταν αυτή η μητέρα και η αγάπη της, δεν θα κάνει ποτέ ερωτήσεις. Δηλαδή φοβόταν τόσο πολύ μην ξαναχάσει τη μαμά του, αν τη στεναχωρήσει και σηκωθεί και φύγει, που δεν της έκανε ποτέ ερωτήσεις. Είναι απίστευτο, δεν έμαθε τίποτα για τον πατέρα του όσο ζούσε η μάνα του. Σε περισσότερες από 400 σελίδες, η Σωσάνα Μπουχόψας και η αγραφή μια σειρά από πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη ζωή της Έλεν ή του Γκί, όσο και στη ζωή του πατέρα του τελευταίου. Η ζωή των περισσότερων εξ αυτών, ειδικότερα των Εβραίων της Βιέννης, κύλησε μέσα στον τρόμο και την αμφιβολία και συχνά είχε τραγική κατάληξη. Στο νου μας έρχονται οι εμβληματικές μορφές του Στέφαν Τσβάιχ και του Βάλτερ Μπένγιαμιν και το δικό τους τραγικό τέλος. Ήταν αυτοί οι δύο φοβεροί διανοούμενοι, έτσι, οι οποίοι αποφασίζουν να αυτοκτονήσουν και οι δύο εγκατέλειψαν τη Βιέννη όταν άρχισε η άνοδος του ναζισμού. Ο πρώτος, ο Τσβάιχ, που στον κολοφόνα της λογοτεχνικής του καριέρας στις δεκαετίες του 20 και του 30 ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους συγγραφείς στον κόσμο, αφού έγραψε το βιβλίο του «Ο κόσμος του χθες» και μίλαγε για όλα αυτά και για τη Βιέννη και για τον Χίτλερ και τα λοιπά, ταχυδρομεί το βιβλίο και την επομένη, 23 Φεβρουαρίου 1942, μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του Λότε, αυτοκτόνησαν απελπισμένοι για το μέλλον της Ευρώπης και του πολιτισμού της στο δωμάτιο ενός ανώνυμου ξενοδοχείου στη Βραζιλία. Για τον δεύτερο, τον Βάλτερ Μπένγιαμιν, διάσημο μαρξιστή και κριτικό της λογοτεχνίας, δοκιμιογράφο, μεταφραστή και φιλόσοφο, πρόχειρα και ατελή ιστορικά αρχεία μας δίνουν ενδείξεις ότι έφτασε σε μια πόλη των γαλλοϊσπανικών συνόρων στα Πυρηναία, αλλά η ομάδα των Εβραίων προσφύγων που είχε ακολουθήσει συνελήφθη καθοδόν από την Ισπανική αστυνομία που όπως ξέρετε ήταν ο Φράνκο και ήταν φιλαράκι του Χίτλερ και ο Μπένγιαμιν προφανώς αυτοκτόνησε παίρνοντας μια υπερβολική δόση κάποιου είδους μορφήνης. Δηλαδή αυτό το συμβάν είναι πραγματικά μια μαρτυρία του πόσο είχε διχαστεί ο κόσμος έτσι, στους υποστηρικτές του Χίτλερ και στους αντίθετους. Από όλες αυτές τις τραγωδίες έτσι, των Εβραίων, φωτεινές εξαιρέσεις ήταν τα δύο αδέλφια Φιναλή. Είναι τα δύο αγοράκια και δίπλα είναι ο Γκί, που οι ζωές τους είναι συνδεδεμένες όσο ζουν στον παιδικό σταθμό και στο ορφανοτροφείο αυτό, τον υπηαγωγείο τέλος πάντων. Και ο Γκί τους θεωρεί αδέλφια του, γιατί δεν έχουν καμία άλλη οικογένεια, ούτε αυτός ούτε τα αδέλφια. Οι γονείς τους δολοφονήθηκαν στο Auschwitz και ο πατέρας τους ήταν ο γιατρός Fritz Φιναλή, πολύ σπουδαίος γιατρός, που δεν δέχτηκε να φύγει, έμεινε και βοήθαγε μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι που τον συνέλαβαν και πέθανε στο Auschwitz. Η Εκκλησία τώρα είχε προσπαθήσει να προσιλητήσει Εβραίους στον καθολικισμό. Και αυτό το μοναστήρι για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, η Παναγία της Σιών, είχε σαν στόχο να προσιλητήσει Εβραίους να γίνουν χριστιανοί. Δηλαδή υπήρχε αυτό το θέμα. Βάφτιζαν τα ορφανά παιδιά, και εδώ βλέπουμε τους αδελφούς Φιναλή και τον Γκί την ημέρα της βάπτισής τους, ενώ είχαν κάνει περιτομή.
και αρνήθηκαν να τα επιστρέψουν στους γονείς τους και στους συγγενείς τους μετά τον πόλεμο όταν αυτοί τα διεκδίκησαν. Ο δικαστικός αγώνας που έγινε από τους συγγενείς των αδελφών Φιναλή μετά τον πόλεμο για να τους αποσπάσουν από την Καθολική Εκκλησία θεωρήθηκε εθνική δίκη και θύμισε την υπόθεση Ντρέιφους. Δηλαδή, παιδιά, γράφονταν στις εφημερίδες κάθε μέρα τι είχε γίνει στη δίκη και υπήρχε τόσος κόσμος όπως και στη δίκη του Ντρέιφους. Αυτή τη φορά όμως δεν δικαζόταν και δεν ήταν στο μάτι του κυκλώνα το κράτος όπως ήταν στην υπόθεση Ντρέιφους, αλλά ήταν η Εκκλησία που δικαζόταν για αυτή τη συμπεριφορά. Και είναι πολύ συγκινητικό στο βιβλίο ότι το 1979 ο Γκί σαν αξιωματικός πηγαίνει στο Ισραήλ, γιατί τους πήγανε στο Ισραήλ οι συγγενείς τους, τα δύο παιδιά, και του συναντάει. Εν τω μεταξύ, για να μπει στο Ισραήλ δεν ήταν εύκολο και δηλώνει στην αστυνομία ότι είναι φίλος των αδελφών Φιναλή. Και του λένε, ωραία, περιμένετε εδώ. Και την άλλη μέρα έρχονται οι αδελφοί και αγκαλιάζονται και κλαίγανε και αυτοί είχαν γίνει ήρωες πια στο Ισραήλ. Ο ένας είχε γίνει γιατρός και ο άλλος είχε γίνει αξιωματικός και ήταν εμβληματικές πια φυσιογνωμίες. Και βέβαια η άλλη φωτεινή εξαίρεση, εδώ βλέπουμε άλλη μια φωτογραφία που είναι τα μόνα από τις παιδικές του αναμνήσεις που έχει ο Γκί, μερικές φωτογραφίες που είναι παιδάκια και είναι στο μπροστινό μέρος αυτού του καροτσιού. Και εδώ βλέπουμε μία τον υπηαγωγείο της Δεσποινίδος Μπραν. Ο Γκί λοιπόν είναι στην τρίτη σειρά, τρίτος από αριστερά. Είναι το παράδειγμα μιας απελπισμένης αναζήτησης της ταυτότητάς του και διεκδικώντας την αλήθεια του και το παρελθόν του κατάφερε τελικά να κερδίσει όλα όσα η ζωή αρχικά του στέρισε. Τη μητρική αγάπη, τη θέρμη μιας οικογένειας, την αλήθεια της προσωπικής του ιστορίας και αυτής των δικών του ανθρώπων. Και η μόνη που του έχει φερθεί τρυφερά είναι αυτή η υπηρέτρια που υπήρχε στον υπηαγωγείο που λεγόταν Marie Dufour και η οποία του έδωσε πολλές πληροφορίες για να βρει άκρη αργότερα, όταν πια δεν ήταν στον υπηαγωγείο. Και λέει μες στο βιβλίο, θυμάται ο Γκί ότι για να τον παρηγορήσει που ήταν πάντα μόνος του, του έφτιαχνε γλυκά, τον αγκάλια, ήταν η μόνη που τον χάιδευε. Και εμείς ως αναγνώστες, με βιβλία σαν κι αυτό, σε θαυμάσια μετάφραση του Γιώργου Ξενάριου, καταφέρνουμε να δούμε μέσα από τη μεγάλη εικόνα του πολέμου και του ολοκαυτώματος τη βιωμένη ιστορία των μικρών ανθρώπων που είτε μέσα από την ηθοπλασία όπως γίνεται στα μυθιστορήματα, είτε μέσα από τα ντοκουμέντα και την έρευνα όπως είναι αυτό εδώ το βιβλίο, γίνονται τελικά οι ίδιοι το αληθινό μέτρο της ανθρώπινης εμπειρίας. Σας ευχαριστώ. Και εμείς. Εμείς ευχαριστούμε για την πολύ ωραία παρουσίαση. Ναι, και λέω ότι αυτό που κάνει, καταρχήν είναι πάρα πολύ όμορφα μεταφρασμένο το βιβλίο, είναι 400 σελίδες και εκείνο που το κάνει ξεχωριστό είναι αυτό, ότι μετά από τόσα χρόνια πια επιτέλους οι ιστορικοί τολμάνε να πούνε τα πράγματα με το όνομά τους και να μιλήσουν για τον πραγματικό ρόλο του καθεστώτος του Βυσσή, γιατί μέχρι τώρα ας πούμε μιλάγανε μόνο για την αντίσταση, για το ηρωικό κομμάτι δηλαδή της γαλλικής ιστορίας. Ενώ τώρα φαίνεται πολύ καθαρά και γράφονται βιογραφίες και για τους διάφορους δοσύλλογους, πράκτορες. Αυτός δε ο πατέρας του ήταν μια άθλια φυσιογνωμία και καταλαβαίνεις αφού τελειώσει το βιβλίο γιατί η μάνα του, η οποία τον περίμενε να γυρίσει, και όταν διαβάζει στις εφημερίδες ότι γίνεται η δίκη του, τότε μονοπίθεται ότι είναι γκεσταπίτης και τότε τα παρατάει όλα και το παιδί και σηκώνεται και φεύγει. Εντάξει, δεν ήταν ωραίο που τον παράτησε, αλλά σκεφτείτε ότι ήταν 17 χρονών όταν τη συνέβη αυτό. Και πέρασε τα μύρια όσα για να μπορεί να δίνει τα τροφεία του και να τον βλέπει έστω και λίγο μέχρι να γίνει 4-5 χρονών. Κάτι αντίστοιχο διάβαζα προτιρού τώρα, ένας εισαγγελέας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος όταν άρχισαν την εκαθάριση στους Εβραίους Θεσσαλονίκης, έκανε πάρα πολλές
εικονικές υιοθεσίες Εβραιόπουλα που τα έδινε σε χριστιανικές οικογένειες. Έκαναν δηλαδή, γινόντουσαν υιοθεσίες μαζικά. Ναι. Τον μυρίστηκε η Γκεστάπο και επενέβησαν και πολλές από αυτές τις υιοθεσίες, λέει, τις ακυρώσανε. Mm. Κάποια παιδιά όμως, λέει, δεν τα βρήκανε, τα οποία παρέμειναν σε οικογένειες Ελλήνων χριστιανών. Ναι. Μόνο ένας λέει, Μητροπολίτης ήξερε ποιες είναι αυτές οι οικογένειες που υιοθέτησαν τα Εβραιόπουλα, αλλά αυτός πέθανε και πήρε το μυστικό μαζί του. Και δεν ξέρουν τώρα. Ναι, γι' αυτό σου λέω, είναι η αναζήτηση της ταυτότητας, μια πονεμένη ιστορία. Χαθήκαν οικογένειες δηλαδή, χάσαν τα παιδιά τους. Ναι, και δεν ξέρουν ποια παιδιά υιοθετήθηκαν από οικογένειες. Ναι. Και βέβαια θυμάστε και την ταινία «Η Λίστα» του Σίτλερ, που ήταν Γερμανός και όταν είδε τι γίνεται στα στρατόπεδα έσωσε 1.200 Εβραίους και άλλες πολλές τέτοιες ιστορίες από Σουηδούς κυρίως διπλωμάτες που ήταν κάπως ουδέτεροι, έτσι. Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Αυτή γνώρισε τον Γκί και της έδωσε τα στοιχεία. Ναι, και συνεργάστηκαν, για να γράψουν για το βιβλίο. Έκανε 3 χρόνια να το γράψει, αυτό έλεγα. Και η ίδια πήγε και βρήκε τα πραγματικά αρχεία. Αυτή έκανε περισσότερη έρευνα ουσιαστικά. Ακριβώς. Ας πούμε βρήκε τις δίκες του πατέρα του, που αυτός δεν είχε πρόσβαση να τις βρει. Και μετά δεν του έδινε κανείς πληροφορίες, ούτε αυτή η νηπιαγωγός που τον είχε υιοθετήσει και που είχε το όνομά της και το οποίο δεν το άλλαξε ποτέ, συνεχίζει να ονομάζεται Μπραν. Ποια ήταν η σχέση της Δεσποινίδας Μπραν με τον Γκί? Ναι, αυτή ήταν μια διαταραγμένη προσωπικότητα μάλλον, δεν είχε παντρευτεί και το έπαιζε μαμά, αλλά δεν ασχολιότανε με τα παιδιά. Έπαιρνε όλα τα επιδόματα, τα οικογενειακά που έδινε το κράτος στα ορφανά. Είχε υιοθετήσει και άλλα παιδιά. 6 παιδιά είχε υιοθετήσει και είχε και παιδικό σταθμό. Είδατε και, πόσα και ήταν. Και τα αδέρφια Φιναλή. Και τα αδέρφια Φιναλή, τα οποία όταν είδε ότι τα διεκδικεί η οικογένεια, τα εξαφανίζουν, τα στέλνουν σε άλλο σχολείο, με άλλο επίθετο. Από το Παρίσι τα στείλανε στο Pays Basque. Από το Pays Basque τα στέλνανε δηλαδή να χάσουν τα ίχνη τους. Αλλά πια έγινε τέτοιος χαμός στο Ισραήλ, δηλαδή είχε γίνει μια ομάδα που αναζητούσε αυτά τα παιδιά και μαζεύαν όλοι μαζί λεφτά για να πληρώνουν τους δικηγόρους και έκαναν τη δίκη μέχρι το τέλος και τη βρήκανε την άκρη και τα πήρανε τα παιδιά. Τα πήρε η αδελφή του πατέρα. Ήταν συγγενής από μένα, το δίκη. Ναι, η οποία όταν άρχισε να ανεβαίνει ο ναζισμός είχαν την πρόνοια να φύγουν και να πάνε στο Ισραήλ. Και εκεί τα πήγανε τα παιδιά. Ναι. Ναι, όχι, λέω, είναι πάρα πολύ συγκινητική ιστορία και παθαίνεις όταν το διαβάζεις το βιβλίο. Και είναι ιδιαίτερα σπαρακτικό αυτό, γιατί φανταζόμαστε ότι θα είναι μια ιστορία ενός Εβραιόπουλου που κάνει τους δικούς του, σκορπίζονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Βέβαια, είναι πολύ έτσι φορτισμένες ιστορίες, αλλά παρόλα δεν είναι το κοινότοπο, ας πούμε, που ξέρω. Ναι, αλλά ναι. Εδώ είναι πράγματι πολύ σπαρακτική ιστορία, γιατί και ο πατέρας του είναι ένας προδότης, ναι, δεν είναι κάποιος. Ναι, δηλαδή είναι ξαφνικά Εβραίος, να ανακαλύψεις ποιος είναι ο πατέρας σου, ας πούμε. Τι ρόλο έπαιξε. Ναι. Και από την άλλη υπάρχει και η εγκατάλειψη της μητέρας, άσχετα και αν είχε τους λόγους της, είναι το 46 αλλά, που τον εγκαταλείπει. Ναι, αλλά ήθελε τόσο πολύ, δηλαδή του έλειπε τόσο πολύ η οικογένεια, και ένιωθε τόση μοναξιά με αυτή τη γυναίκα με την οποία ζούσε, που όταν τη συνάντησε δεν της έκανε καμία ερώτηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν ανακαλύπτει και την οικογένεια του πατέρα του, ο οποίος είχε παρατήσει μία γυναίκα με 5 παιδιά και είχε φύγει και ήρθε στη Γαλλία και γνώρισε την Έλεν και τα λοιπά, τα παιδιά του δεν θέλανε να το ξέρουνε, και μόνο ένας γιος του δέχτηκε να μιλήσει μαζί του. Και ήταν τόσο ανεξίκακος ο Γκί, ώστε τους πείθει να πάνε να ψάξουν να βρούνε τον τάφο του και βάλανε μία πλάκα εκ των υστέρων που έλεγε στον πατέρα μας, ο Γκί και τα άλλα δύο παιδιά τους που δέχτηκαν. Δηλαδή είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, ανεξικακίας αυτό το παιδί. Και είναι και περίεργο πως έγινε τόσο καλός άνθρωπος. Μεγάλωσε στη μοναχές μαζί αυτό. Η πρώτη γυναίκα του δεν το άντεξε αυτό, το ότι άρχισε αυτός να αναζητάει τις ρίζες του και χωρίσανε. Λέει, δεν μπορώ να ζήσω έτσι, με αυτό το φάντασμα του πολέμου.
Και η δεύτερη ήταν που τον βοήθησε και ασπάστηκε, ας πούμε, και εκείνη την αναζήτησή του. Και αυτή ήταν που έβρισκε στο κομπιούτερ, ας πούμε, οικογένειες του, βρήκε 30 ονόματα με το όνομα του πατέρα του και άρχισε αυτός να τηλεφωνάει και βρήκε την άκρη. Και εντωμεταξύ του λέγανε και ποιος εσύ και τι τον θέλεις, γιατί δεν ήταν αγαπητό πρόσωπο, θέλανε να τον εκρύψουνε τον πατέρα του. Πολύ τραγικό, πολύ τραγικό. Και τώρα ζει κάπου στο νότο της Γαλλίας, έτσι είναι πια 70 χρονών περίπου, και όλοι λένε ότι είναι ένας... από τη στιγμή που βρήκε τη μάνα του έγινε ένα φυσιολογικό άτομο, δηλαδή άρχισε να έχει μια κανονική ζωή, να κοιμάται κανονικά. Τον είδατε πόσο αδύνατος ήταν στη φωτογραφία. Και βρήκε πια μια γαλήνη και μια ευτυχία δηλαδή. Και οι συγχωριανοί του πάντα μιλάνε για την καλοσύνη του. Και... τι επάγγελμα έκανε. Ήταν αξιωματικός στο Γαλλικό στρατό. Και έτσι μπόρεσε και πήγε στο Ισραήλ και βρήκε τα αδέρφια. Και αυτοί στα σύνορα είχαν πολύ, τους είχε φανεί πολύ περίεργο ποιος είναι αυτός, ας πούμε, ο Γάλλος αξιωματικός που ζητάει τους ήρωες. Και μετά μάθανε ότι ήταν μαζί στο ορφανοτροφείο, τέλος πάντων. Είναι λοιπόν ένα ντοκουμέντο βιβλίο και το έχει γράψει τόσο πολύ ωραία η Σωσάνα. Αφιέρωσε, όπως σας είπα, 3 χρόνια τη ζωή της. Και είναι γραμμένο σαν μυθιστόρημα, βέβαια. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που το μοιραστήκαμε, γιατί και εμένα μου αρέσει να μιλάω για αυτό το βιβλίο.